Ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες τις εκλεγμένες διοικήσεις των πανεπιστημίων πρώην ΤΕΗ η είδηση ότι οι εκλεγμένες διοικήσεις τους θα αντικατασταθούν από την κυβέρνηση με κομματικά στελέχη μη εκλεγμένα σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας isos.gr. Ό,τι ακούμε στην καινούρια σύνθεση της διοικού σα δεν θα μετέχει κανείς από τους εκλεγμένους Πριτάνη των τριών ιδρυμάτων, δεν θα μετέχουν οι αντιπριτάνη. Όλα τα άτομα θα τοποθετηθούν από το Υπουργείο. Το γεγονό αν ισχύει προκαλεί αναστάτωση, καθώ μέχρι σήμερα όλα τα μέλη τη δικού Επιτροπής επιτροπή σε κάθε διεθνέ πανεπιστήμιο είναι εκλεγμένα με θητεία 2,5 χρόνων και αντιπροσωπεύουν τα μέλη ΔΕΠ και του φοιτητέ του. Έτσι, για το Διεθνέ Πανεπιστήμιο μιλάμε για 400 μέλη ΔΕΠ και 45.000 φοιτητέ. Σε αυτή τη διοικούσα που υπάρχει τώρα μετέχουν όλες οι προηγούμενες πριτανικές αρχές οι οποίες είχαν εκλεγεί στα τρία ιδρύματα πριν από δύο περίπου χρόνια, με μία πλειοψηφία που ξεπερνούσε το 65%, αντιπροσωπεύουνε επομένως στη συντριπτική πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ και στα πλαίσια της εντολής που είχαν δρομολόγησαν και τη δημιουργία αυτού του μεγάλου πανεπιστημίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τα σχέδια που ακούγεται ότι θα ισχύσουν, στο νέο σχήμα δεν θα υπάρχει σεραίος κοσμήτορας. Ακούγεται ότι θα έχουμε έναν μόνο σεραίο, επειδή στην καινούργια σύνθεση θα μετέχουν οι έξι εκλεγμένοι κοσμήτορες, Αυτό το θεωρώ σωστό. από του οποίου όμω κανένα δεν είναι σεραίο. Ακούμε ότι θα υπάρχει ένα μέλο τη διοικού το οποίο θα εκπροσωπεί την πόλη των Σερών. Ο κ. Χασάπης εκφράζει την αντίθεσή του στο εν λόγω σχέδιο και εξηγεί ότι το δίκαιο θα ήταν να προκηρυχθούν άμεσα εκλογέ. Εκείνο το οποίο Θέλω να πω και έχει σημασία είναι ότι η συμμετοχή των κοσμητόρων στη Διοίκουσα είναι θετική, θα μπορούσε να γίνει αντικαθιστώντα ίσο αριθμό μελών τα οποία είχαν τοποθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Οι κοσμήτορε γνωρίζουν την καθημερινότητα της α, ακαδημαϊκής μα κοινότητα, θα συμβάλλουν θετικά στην επίλυση των πρακτικών προβλημάτων. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο θα μπορούσε να διορίσει τον πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο και να συνεχίσουμε με αυτή τη σύνθεση. Από την άλλη μεριά, αν κρίνουμε σκόπιμο να αλλάξουμε τη σύνθεση και τον τρόπο διοίκηση, το σωστό θα ήταν, εφόσον πλέον ολοκληρώνονται σιγά-σιγά οι κρίσει των μελών ΔΕΠ, να προκηρυχθούν εκλογέ πριν το καλοκαίρι και με την αρχή του νέου ακαδημαϊκού έτου να έχουμε μια κανονική διοίκηση, όπω έχουν όλα τα πανεπιστήμια.